Χρόνια πολλά, Λεωνίδα. Χρόνια πολλά, χρόνια με χρώμα πολλά σήμερα. Και πολύ χρώμα. Φουλ στο κόκκινο. Και κόκκινα και μπλε, κυρίως όμως κόκκινα θα λέγαμε σήμερα, είναι οι καλεσμένοι μας, οι σαμαρίτες μας, οι άνθρωποι που μας βοηθάνε ανά πάσα στιγμή όταν τους φωνάξει η πολιτική προστασία, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί. Κάποτε βέβαια δεν ήταν στα κόκκινα. Αν δούμε τη φωτογραφία, μια μαυρόασπρη φωτογραφία, νοσταλγική. Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα πριν πολλά πολλά χρόνια, το 1931, είναι το πρώτο σώμα εθελοντών τραυματιών. Φορέων Σαμαριτών, ανήκε στον Ερυθρό Σταυρό. Mm-hmm. Στην πορεία των χρόνων βεβαίως είχαμε μετεξέλιξη όλων αυτών των σωμάτων και σήμερα έχουμε τους ανθρώπους με τα κόκκινα, τους σαμαρίτες μας, που δεν είναι μόνο σαμαρίτες, είναι και ναυαγοσώστες και διασώστες. Και όπως είπαμε, είναι για τα δύσκολα. Μαζί μας είναι η κυρία Αναστασία Βλαχοπούλου, εκπαιδεύτρια Σαμαρίτισσα, και ο κύριος Κωνσταντίνος Τσιακμάκης, εθελοντής Σαμαρίτης. Καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά. Καλώς σας βρήκαμε, χρόνια πολλά. Να επισημάνουμε το εθελοντής, διότι είναι εθελοντές οι άνθρωποι. Είμαστε εθελοντές, ναι. Το Ερυθρό Σταυρός είναι ένα παγκόσμιο κίνημα 150 ετών, έτσι, που βασίζεται στον εθελοντισμό, στην άμεση ανταπόκριση των πολιτών. Και είναι απόλυτα συνυφασμένο και ταγμένο στην ανακούφιση του πόνου, του ανθρώπινου πόνου και της πρόληψης. Είναι δεδομένο αυτό. Και η δύναμή του είναι, είμαστε εμείς οι εθελοντές, είναι τα στελέχη του, είναι το δίκτυο όλο που το απαρτίζει αυτό το κίνημα και που διέπεται από τους κανόνες του ανθρωπιστικού δικαίου και από τις 7 θεμελιώδεις αρχές του. Τώρα, κυρία Βλαχοπούλου, και θα ρωτήσω και τον κύριο Τσακμάκη γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή, πρέπει ένας άνθρωπος να αισθάνεται ότι είναι καλύτερος άνθρωπος για να κάνει αυτό που κάνετε εσείς? Θέλω να πω, πολλοί κόσμος βλέπει τη δυστυχία και λέει, αχ, να κάνω κάτι, να βοηθήσω. Οι περισσότεροι μένουμε, και βάζω πρώτο πληθυντικό, σε αυτό που βλέπουμε. Άντε πέφτει και ένα δάκρυ, εξαντλείται εκεί η ευαισθησία. Τι είναι αυτό, στη δική σας περίπτωση, στον κύριο Τσιακμάκη, που σας είπε, σηκώνομαι από το σαλόνι μου, φεύγω από το σπίτι μου, κινητοποιούμε και προσφέρω αυτό που μπορώ να δώσω. Να σας πω ότι και οι δύο είμαστε τρίτεκνοι γονείς. Και οι δύο εργαζόμαστε αλλού. Η δουλειά μας δεν είναι. Ο κύριος Τσακμάκης δουλεύει στην προσβεστική υπηρεσία και εγώ είμαι τραπεζικός υπάλληλος. Από το 2004 και πριν, εγώ ασχολιόμουν και πριν από το 2004 με όλο αυτό το κομμάτι των πρώτων βοηθειών, της ασχολησής μου, τους ανθρώπους μου, μέσα από το Δήμο μου. Ώσπου έμαθα ότι υπήρχε και αυτό το σώμα. Γιατί καλός ή κακός, πολλά χρόνια πριν, ο κόσμος δεν γνώριζε εμάς. Ήξερε τις αδελφές νοσοκόμες, ναι, με τις μαντήλες που ήταν στα πεδία μάχης. Και να πω μία παρένθεση, μου επιτρέψετε, να πω ένα χρόνια πολλά και εγώ από τη δική μου την πλευρά, γιατί είμαστε υπερήφανοι που ανήκουμε σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια, την Ερυθροσταυρική. Γιατί και εμείς σήμερα γιορτάζουμε το δικό μας έπος, το έπος του 40. Γιατί και εμείς θρυνούμε τους δικούς μας νεκρούς. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο Ερυθρός Σταυρός ξεκίνησε από το να φροντίσει τραυματίες στα πεδία των μαχών. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα πεδία βέβαια της μάχης στην πορεία μπορεί να έγιναν καταστροφικές πυρκαγιές. Εκεί σας είδαμε πολύ έντονα, κυρία Τσιακμάκη. Ναι, είναι η εξέλιξη αυτή, γιατί έχουμε πλέον στα σώμα εθελοντών, σαμαριτών, διαστών και ναυαγοσωστών, εκτός από την σχολή την οποία τα παιδιά ξεκινούν και βγάζουν, υπάρχει η ομάδα διάσωσης, υπάρχει και η ομάδα διάσωσης και η σχολή ναυαγοσωστική. Και να τονίσω ότι η διασωστική ομάδα η δική μας προϋπήρχε όλων των υπολείπων σήμερα, το 1986. Mm-hmm. Πριν από την ΕΜΑΚ, πριν από την ΚΟΜΑΚ, πριν από το ΕΚΑΠ, πριν ακόμα και τις ομάδες διάσωσης των ενόπλων δυνάμεων. Και σε όλη την Ελλάδα σήμερα έχουμε 4.500 εθελοντές σαμαρίτες. Mm-hmm. 35 περιφερειακά τμήματα που είναι εκπαιδευμένοι. Είμαστε εκπαιδευμένοι σε διαφορετικές βέβαια ο καθένας τομέα, αλλά είμαστε σε ετοιμότητα 24 ώρες το 24ωρο. Και πρέπει να πούμε, ο κ. Τσακμάκης όμως είναι σε ετοιμότητα 24 ώρες. Έτσι, κύριε Τσακμάκη. Βεβαίως. Ούτως ή άλλως, είτε από το ένα πόστο είτε από το άλλο. Και μιας και ρωτήκαμε για τον εθελοντισμό, εδώ πέρα να περάσουμε και ένα μήνυμα, να πούμε ότι ο εθελοντισμός είναι μια δημιουργική διαδικασία, δεν είναι κάτι που σε αποσπά από την επαγγελματική και από την οικογενειακή σου δραστηριότητα και ζωή. Μπαίνεις μέσα στον εθελοντισμό, ειδικά στον Ερυθρό Σταυρό, προσφέρεις πράγματα και αποκομίζεις, γίνεσαι καλύτερος. Δηλαδή είναι μια συνεχής διαδικασία δημιουργικής επανατροφοδότησης και του εαυτού μας. Προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο, στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, στην κοινωνία
και η πρόνοια, και αυτή είναι λίγο και η φιλοσοφία, η κουλτούρα του Ερυθρού Σταυρού. Η πρόνοια, λέμε κοινωνική πρόνοια, είναι μια κρατική υπηρεσία, είναι μια δημοτική υπηρεσία, όχι, είναι μια υποχρέωση του κάθε πολίτη, η οποία υφίσταται, υπάρχει δημιουργικά μέσα στην κοινωνία και μας επανατροφοδοτεί και εμάς σαν ανθρώπους για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον. Ούτως ή άλλως είσαστε στέλεχος του πυροσβεστικού σώματος, αν καλά κατάλαβα. Δεν είμαι με αυτή την ιδιότητα. Ναι, δεν είσαστε, λέω, αλλά ούτως ή άλλως προσφέρετε. Ούτως ή άλλως, λέω, όμως, προσφέρετε με το γεγονός ότι είσαστε στέλεχος του πυροσβεστικού σώματος. Τι σας έκανε να θέλετε να ενταχθείτε και στον Ερυθρό Σταυρό Σαμαρίτες? Η εθελοντική συμμετοχή στον Ερυθρό Σταυρό είχε να κάνει με την αποκόμιση γνώσεων, δεξιοτήτων και σε σχέση με την υπηρεσία μου. Μπαίνοντας μέσα στον Ερυθρό Σταυρό, και αυτό θα το δει κάποιος που θα έρθει στη μεγαλύτερη μη κυβερνητική οργάνωση της Ελλάδος που είναι ο Ερυθρός Σταυρός, θα καταλάβει ότι είναι ένας ολόκληρος κόσμος, είναι ένα συγκροτημένο σώμα. Ένα σώμα που. Και ο μικρός αποκτά... εκεί, το είδα γιατί φεύγει από το πλάνο. Και δεξιότητες. Είναι ένα σώμα που κάνει και προπαρασκευή, που θα λειτουργήσει και θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη εκτός από τον καιρό της ειρήνης και τον καιρό του πολέμου, και έχει αποδειχθεί αυτό κατά το παρελθόν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ήταν σε όλα τα μεγάλα γεγονότα, σε όλους τους πολέμους. Καλή ώρα, στο έπος του 1940 είχε τεράστια συμμετοχή. Είχαν διαθέσει τότε 2.800 άτομα σε πολλά στρατιωτικά νοσοκομεία, σε πλωτά νοσοκομεία, σε ορεινά χειρουργία, και είχε και απώλειες, 21 εθελόντριες. Και μεγάλο έργο στις αναζητήσεις κατόπιν. Οι αναζητήσεις, η διεύθυνση αναζητήσεων, η οποία λειτουργεί από το 1915, έχει ένα από τα, να το πούμε και αυτό το ξέρει ο κόσμος, ένα από τα μεγαλύτερα αρχεία παγκοσμίως. Η ελληνική υπηρεσία διεύθυνση αναζητήσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, mm-hmm, με 400.000 ατομικές καρτέλες. Αυτό ερμηνεύεται πρακτικά, διότι είχαμε το 22 την καταστροφή του μικρασιατικού ελληνισμού. Βγήκαμε μετά από μια τραγική δεκαετία το 1949-50. Χιλιάδες άνθρωποι αναζητούνταν, αδερφές, αδέρφια, παιδιά, οικογένειες είχαν χαθεί. Συνεπώς ερμηνεύεται πρακτικά, γιατί έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα αρχεία. Ποιο είναι το δυσκολότερο που έχετε ζήσει από την εμπλοκή σας? Από την εμπλοκή μου στον... Έτσι, ποιο σας βάρινε πιο πολύ, που είπατε εδώ... Από την εμπλοκή μου στον Ερυθρό Σταυρό. Στον Ερυθρό Σταυρό. Μάλιστα, κοιτάξτε, δείτε. Το δυσκολότερο πράγμα πάνω στην υγειονομική κάλυψη ενός τραυματία, ενός ασθενούς, είναι η εκτίμηση. Κάθε συμβάν είναι ιδιαιτέρως δύσκολο, γι' αυτό και μιλάμε ότι πρέπει να έχουμε καλή και ουσιαστική εκπαίδευση στον Ερυθρό Σταυρό, και αυτό κάνουμε. Γι' αυτό είναι και 15 μήνες, γι' αυτό παράδειγμα. Πηγαίνουμε στα νοσοκομεία, κάνουμε αποστολές. Το να εκτιμήσεις την κατάσταση ενός ασθενούς και ενός τραυματία είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Είναι αυτό το Α και το Ω. Είναι το Α και το Ω. Κάνουμε την πρωτογενή υγειονομική κάλυψη του ασθενούς, προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες και από εκεί και πέρα παραπέμπουμε σε ιατρικό αυτό προσωπικό. Αυτό που σας έχει βαρύνει, κυρία Βλαχοπούλου, ψυχικά, όλα αυτά τα χρόνια? Δεν θα σας πω κάτι. Είναι πολλά τα χρόνια, είναι πάρα πολλές οι ώρες που έχω στην πλάτη μου και έχω δει πάρα πολλά. Αλλά αυτό που με έχει βαρύνει πάρα πολύ και δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό μου είναι ότι όταν ήμουν ακόμα δόκιμη, θα πάω πάρα πολλά χρόνια πίσω, και έκανα την εφημερία μου στο Ασκληπείο της Βούλας, πρωινή ώρα. Έφερε το ΕΚΑΒ τραυματία έναν συνάδελφό μου. Τραπεζικό υπάλληλο? Όχι. Συνάδελφο του Ερυθρού Σταυρού. Λοιπόν, το σοκ ήταν πάρα πολύ μεγάλο, γιατί εκεί έπρεπε αφενός να πατήσω στα πόδια μου και να τον αντιμετωπίσω τη δεδομένη στιγμή με την βοήθεια του ιατρονοσοκομευτικού προσωπικού. Απ' την άλλη όμως ο πόνος της ψυχής μου ήταν πάρα πολύ μεγάλος, γιατί δεν πίστευα στα μάτια μου αυτό που έβλεπα. Όταν 10 λεπτά πριν είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο. Τόσο. Αυτό θα μου μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη μου και στην ψυχή μου, και δεν πρόκειται ίσως να το ξεπεράσω τόσο εύκολα. Θα ήθελα να προσθέσω ότι βεβαίως όποιος θέλει να γίνει εθελοντής Σαμαρίτης δεν μπορεί να πάει απλώς να γραφτεί και να πάρει και μια στολή και να βγει στον δρόμο να σώζει κόσμο, έτσι. Όχι. Πρέπει να περάσει από μια εκπαίδευση η οποία κρατάει γύρω στους 15 μήνες, θα περάσει και από εφημερίες σε νοσοκομεία, θα πάρει πιστοποίηση.
πτυχίο, δεν πάει επιστοποίηση στο νοσοκομείο, απλά τελειώνοντας τη σχολή του, επιτυχώς, παίρνοντας κάποιο από εξετάσεις, παίρνοντας ένα πτυχίο, οφείλει να κάνει κάποιες ώρες στα ΤΕΠ των δημόσιων νοσοκομείων με τα οποία συνεργαζόμαστε. Στα επίγοντα. Στα επίγοντα περιστατικά. Ναι. Δεν συνεργαζόμαστε με το Κρατικό Νίκαιο, με το Ασκληπείο της Βούλας, τον Κοριαλένιο, τον Ήθρο Σταυρό. Έχουμε και με διάφορους. Αφού λοιπόν τελειώσει τις ώρες του, πρέπει να συμμετάσχει οπωσδήποτε σε υγειονομικές υπηρεσίες τουλάχιστον με 150 ώρες. Και αυτό του δίνει το εισιτήριο να προχωρήσει παραπάνω, ναι, ένα βήμα παραπάνω. Δηλαδή, με ορκιστή. Και από δόκιμος γίνεται εθελοντής. Από εκεί και πέρα όμως δεν πρέπει να σταματάμε εκεί. Γιατί αν σταματήσουμε εκεί δεν έχουμε κάνει τίποτα. Και όλος ο χρόνος που είχαμε στην διάθεσή μας πριν πήγε χαμένος. Άρα συνεχίζει επανεκπαίδευση. Συνεχίζει εκπαιδεύση, επανεκπαιδεύση. Πολύ χαρικά που σας είχαμε κοντά μας. Όπως η βοήθεια που δίνετε. Θα θέλαμε πιο πολύ χρόνο να σας πούμε περισσότερα. Έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε με μεγάλη μας χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά. Πάμε στον Πειραιά.